Πού κέρδισαν και πού έχασαν οι υποψήφοι δήμαρχοι στις δημοτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής. Με βάση τα αποτελέσματα, καταγράψαμε τα κάστρα και τα βατερλό των υποψηφίων. Τα κάστρα και τα βατερλό των υποψηφίων δημάρχων στις δημοτικές ενότητες μέσα από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Η μάχη του Δήμου Μυτιλίνης κερδίθηκε μέσα στην πόλη για τον Παναγιώτη Χριστόφα, ο οποίος συγκέντρωσε 60,29% με 8.920 σταυρούς, έναντι του Πανάγου Κουφέλου που συγκέντρωσε 31,74% και 4.696 σταυρούς και τη Νίκη Τσιριγότη με 7,96% και 1.178 σταυρούς. Στις δημοτικές ενότητες η μάχη ήταν σώμα με σώμα με τον Πανάγο Κουφέλο να επικρατεί με μικρή διαφορά σε Γέρα Ευεργέτουλα και Λουτρόπολη Θερμής, ενώ ο Παναγιώτης Χριστόφας κέρδισε στο Πλωμάρι, στην Αγιάσο και τη Μυτιλίνη. Στο Δήμο Δυτικής Λέσβου η επικράτηση του Βέρου ήταν σαρωτική με ποσοστό 65,16% και 10.347 σταυρούς. Ακολουθεί ο Απόστολος Αλατζάς με 19,26% και 3.058 σταυρούς και ο Γιάννης Σικάς με 15,59% και 2.475 σταυρούς. Ο Ταξιάρχης Βέρος επικράτησε σε όλες τις δημοτικές ενότητες με μεγάλη διαφορά. Κέρδισε την Πέτρα που ήταν το κάστρο του Απόστολου Αλατζά, αλλά και στη Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου, όπου για πρώτη φορά το ΚΚΕ δεν εκλέγει Δημοτικό Σύμβουλο.